Γεια σας. Πάμε να ξεκινήσουμε ακόμη ένα σούπερ μάρκετ haul. Πήγαμε στο Lidl και αυτή τη φορά και πάμε να δούμε τι πήραμε. Αρχικά θα ξεκινήσω από το ψυγείο. Εδώ κοτομπουκές, φιλετίνια, κοτόπουλο. Εδώ είναι 400 γραμμάρια. Τελικά είναι νόστιμα, τα παίρνω, τα ξαναπαίρνω ξανά και ξανά. Συνεχίζω με ένα βούτυρο ανάλατο, δύο γκούντα, 200 γραμμάρια και ένα μίξ τυριών, πόσο είναι, 200 γραμμάρια και αυτό. Ένα γιαούρτι που το λατρεύει ο μικρός αυτό, είναι μισού κιλού, αν δεν κάνω λάθος. Σκορδόψωμο, μανιτάρια, στραγγιστό γιαούρτι γάλπο, πρώτη φορά παίρνω να δω πώς είναι το γάλπο, δεν έχω πάρει, είναι 3x200 γραμμάρια. Πήρα 3 γαλατάκια milk με 1,5% ελαφρύ. Πήρα, είχε προσφορά extra large κοτόπουλο, 3 στήθη φιλέτου είναι, καρδείς τυροπιτάκια στριφτά, καρδείς λούπανο πιτάκια, αγκουράκια, πατατούλες 1 κιλού, τις έχω ξαναπάρει, είναι πολύ καλές, έτσι για να βρίσκονται όταν δεν έχουμε φρέσκες. Τα κλασικά τα γιαουρτάκια αυτά εδώ, γάλπο, τα αγαπάνε τα παιδιά μου πολύ. Παγωτά, 16 μικρά παγωτάκια είναι, επί 60 λέει βανίλια σοκολάτα. Πήρα ένα χυμό Life, 1 λίτρου, της Delta είναι, ναι, 1 λίτρου, που είναι καρότο, μήλο και πορτοκάλι. Το έχουμε ξαναπάρει, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και ένα πήρα της Eviva. Εδώ αυτό, και αυτό είναι τέλειο, είναι με όλα τα φρούτα. Αυτά για ψυγείο είχα, όχι ψέματα. Και κρέμα γάλακτος πήρα, 3. Αυτά ήταν από το ψυγείο. Ωραία, πάντα βάλω. Ακούστε τι έπαθα, έβαλα το ring light. Το έβαλα στην πρίζα για να με φωτίζει. Για να δούμε τώρα. Α, άλλο ωραίο είναι αυτό. Μόνο λίγο τα γυαλιά εδώ πέρα κάνουν. Τέλος πάντων, δεν πειράζει να το χαμηλώσω, λέτε. Για να δω, πρώτη φορά το χρησιμοποιώ με το φως. Α, κάτι γίνεται τώρα, Τέλος πάντων, δεν ξέρω πώς τα φαίνεται. Αλλά τέλος πάντων, λοιπόν, πήραμε. Και αυτές εδώ τις ριζογκοφρέτες είναι με τσία και ρίγανη και αυτές εδώ που είναι με θαλασσινό αλάτι. Πήρα μακαρονάκι κοκκύλι, 2 ψωμί του τοστ. Άρα έχω το ψυγείο. Πήρα γαλοπούλα καπνιστή, για να δοκιμάσω εδώ και κανένα άλλο φως, για να δω. Α, αυτό είναι πιο μπλεδίζει. Α, αυτό, κάπως καλύτερο είναι. Δεν ξέρω πώς να τα δείξω αυτά, βάφλες, 2 βάφλες τους πήρα. Κύβο, ζωμό κύβο με λαχανικών. Ένα νεσκαφέ, κλασική αξία ο νεσκαφέ. Ένα ξυδάκι. Και πήρα και αυτό εδώ το λεμονάκι. Πρώτη φορά το παίρνω αυτό. Για να δούμε, είναι καλό. Γιατί τα άλλα, ας πούμε, είναι πιο, δεν ξέρω, δεν καταγεύσει, παιδί μου.
ένα αλεύρι και συνεχίζουμε να βάλουμε. Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Δύο μερέντες μάλλον. Αυτή εδώ. Αυτά τα μπισκοτάκια η κόρη μου τα λατρεύει, δηλαδή παίρνει και για πρωινό στο σχολείο, αμαλάκι, άμα θέλει. Αυτά εδώ τα τσακίζουμε, τρία από ένα τους πήρα. Πήρα ένα μέλι ανθέων, το είχε προσφορά. Τώρα βέβαια από την όψη του δεν είναι πολύ, αλλά σου δώσω μια ευκαιρία να το δοκιμάσω, να δω πώς είναι. Όπως επίσης και γλυκό κουταλιό, έχω πάρει και άλλες φορές, άλλες γεύσεις. Και αυτή τη φορά πήρα πορτοκάλι, γλυκό κουταλιού πορτοκάλι. Και αυτό. Πήραμε ένα ελαιόλαδο, λέω. Ένα ήλιο ελαιό, είναι 2 λίτρα. Ένα φέρι, παιδιά, το φέρι δεν ξέρω για εσάς, άμα είναι γράψτε μου κάτω στα σχόλια. Αυτή τη στιγμή έχω το palm olive. Εδώ, δεν φθουράει. Σαν το φέρι πουθενά. Εγώ αυτό έχω. Λοιπόν, και τώρα πήρα ένα Sanex. Πρώτη φορά το παίρνω, εγώ το φα μου αρέσει να χρησιμοποιώ, αλλά να του δώσω και αυτό μια ευκαιρία να δω πώς είναι. Πήρα μπυρίτσες, 2 μπυρίτσες του σύζυγου. Πήρα εδώ και αυτές τις τορτίγες, τις έχουμε πάρει, είναι πολύ καλές. Είχε επίσης προσφορά και αυτό εδώ της εταιρεία Formil. Κοιτάξτε, έχω μείνει ευχαριστημένη. Είναι λευκαντικό με βάση το οξυγόνο. Είναι 2 λίτρα και είμαι ευχαριστημένη. Πολύ καλό. Και το σουπλίν καρύδα, το είχε προσφορά. Επειδή εμένα μου αρέσει και παίρνω της εταιρείας του Lidl το άσπρο, δεν ξέρω, σας το έχω δείξει και σε προηγούμενα σούπερ μάρκετ. Τώρα είχε 50 λεπτά διαφορά, το είχε προσφορά το σουπλίν, ήθελα το μπλε βέβαια γιατί μου λένε ότι το μπλε είναι πολύ ωραίο, αλλά πήρα τώρα αυτό με την καρύδα, για να δούμε, ωραία μυρίζει πάντως. Και ένα τελευταίο που πήρα θα πάνε το φέρω. Είναι αυτό εδώ. Αυτό εδώ είναι. Είναι ένας αποθηκευτικός χώρος. Το είχε μείον 30%, δηλαδή η αρχική τιμή το είχε 13,99 και εγώ το πήρα μείον 39,79. Βέβαια με χάλεσε λίγο επειδή είναι ανοιχτόχρωμο. Θα το συναρμολογήσουμε μαζί, να δω. Δηλαδή μπορεί να καθίσει και πάνω από ό,τι έχω καταλάβει, έτσι εδώ. Αυτά εδώ είναι τα βήματα δηλαδή που εξυπηρετεί και πάμε να το κάνουμε αμέσως τώρα μαζί. Ήταν το βιντεάκι φίλοι και φίλες. Αυτό ήταν το ακόμα ένα supermarket haul έτσι πως μας αρέσουν όλους. Αρέσει και προσωπικά και σε μένα να τα βλέπω. Το μπαουλάκι που μόλις είδατε που άνοιξα και το έφτιαξα είναι πολύ καλό. Εγώ το σκέφτηκα η κόρη μου να βάζει μέσα ό,τι έχει σχέση με το σχολείο της, τα βιβλία της, από τα αγγλικά κλπ. Και θα τα πούμε σε ένα άλλο βιντεάκι.
Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Πολλά φιλάκια. Ζουμερά λακταριστά. Τα λέμε.